Έντονα ανήσυχοι εμφανίζονται το τελευταίο διάστημα οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο για την καθυστέρηση που παρατηρείται μέχρι να πάρουν το πτυχίο τους. Όπως ισχυρίζονται, πέρα από τη γενικευμένη υποχρηματοδότηση των ΑΕΗ, ένα ακόμα πρόβλημα έρχεται να προσθεθεί στο χρόνο ολοκλήρωση των σπουδών τους, το οποίο είναι τα σεμινάρια που καλούνται να παρακολουθήσουν, στα οποία όμως επιλέγονται το πολύ 20 φοιτητές ανά σεμινάριο. Επειδή υπάρχει μια έλλειψη καθηγητικού προσωπικού μόνιμων μελών ΔΕΠ, προσπαθούμε και διεκδικήσαμε να διαμορφωθούν δεύτερα τμήματα. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Αλλά ακόμα συνεχίζουμε να διεκδικούμε την προκήρυξη νέων θέσεων και την πρόσληψη περισσότερων μελών ΔΕΠ, το οποίο θα ήταν για εμάς και αντικειμενικά θεωρούμε ότι είναι η μόνη λύση. Υπάρχουν 16 νομίζω σεμινάρια αυτή τη στιγμή από ό,τι μας ενημέρωσε και ο πρόεδρος του τμήματος. Όμως το όριο το να μπει κάποιος φοιτητής μέσα σε κάποιο σεμινάριο είναι 20. 20 δηλαδή φοιτητές μπορεί να επιλέξει κάθε καθηγητής για το σεμινάριό του. Δυστυχώς όμως κάποιοι καθηγητές επιλέγουν λιγότερα άτομα, μέχρι και 11, οπότε αυτό σημαίνει ότι οι φοιτητές 3ου και 4ου έτους μένουν εκτός σεμιναρίων. Σύμφωνα με τους φοιτητές του τμήματος, το θέμα των σεμιναρίων σε συνδυασμό με τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα, δηλαδή τα αβάσταχτα έξοδα για τη στέγαση, τη σίτηση και γενικά για την επιβίωση ενός φοιτητή μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, αναγκάζει πολλούς από αυτούς να εγκαταλείπουν το Ρέθυμνο πριν καν πάρουν το πτυχίο τους. Όταν κάποιος φοιτητής χρειάζεται μόνο κάποια σεμινάρια για να πάρει πτυχίο, καταλαβαίνουμε ότι είναι και οικονομικό το βάρος για αυτόν, γιατί αναγκάζεται να μείνει περισσότερο στο Ρέθυμνο από τη στιγμή που τα σεμινάρια είναι και με απουσίες. Περιμένει εξάμηνο για εξάμηνο να τον πάρουν σε κάποιο σεμινάριο και έτσι μένει πίσω. Ο χρόνος εδώ μεταφράζεται σε πάρα πολλά χρήματα. Δεν είναι απλά χρόνος τον οποίο σε πάει πίσω, αλλά είναι χρήματα τα οποία επιβαρύνουν τις οικογένειές μας, είναι χρήματα τα οποία επιβαρύνουν εμάς, που πολλοί από εμάς είμαστε εργαζόμενοι και βρισκόμαστε εδώ δουλεύοντας για να σπουδάζουμε, που για εμάς είναι απαράδεκτο, δεν θα έπρεπε ένας νέος να χρειάζεται να δουλεύει για να σπουδάζει. Οι φοιτητές που διεκδικούν οριστική λύση στο πρόβλημά τους έχουν ήδη ενημερώσει τον πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνιολογίας σε μια προσπάθεια να βρεθεί χρυσή τομή. Υπήρξε ένας επανακαταμερισμός των υπολοιπόμενων θέσεων στα σεμινάρια. Αυτή τη λύση βρήκε πρόσχερα ο πρόεδρος του τμήματος, ο κ. Ζαϊμάκης, και συμφωνήσαμε σε αυτήν. Σε γενικές γραμμές πάντως, οι φοιτητές αξιώνουν την άμεση πρόσληψη διδακτικού προσωπικού, την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου και τη χορήγηση έκτακτου χρηματικού κονδυλίου για την άμεση κάλυψη όλων των αναγκών.